Σήμερα παρουσιάζεται το βιβλίο του Αριστίδη του Μπαλτά εντός παρενθέσεως και μάλιστα με ερωτηματικό τίτλος. Ένας τίτλος αρκετά προβοκατόρικος. Πιστεύω ότι το βιβλίο του Αριστίδη Μπαλτά είναι μια πολύ σημαντική συμβολή στη συζήτηση που ανοίγει και για την περίοδο που προηγήθηκε αλλά και για το τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα. Το γεγονός ότι για πρώτη φορά στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε μια κυβέρνηση που είχε στον πυρήνα της, στον κορμό της, ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, μας έχει δώσει πάρα πολύ υλικό το οποίο πρέπει να μελετήσουμε με όλο το σοβαρό επιστημονικό τρόπο. Και πρέπει να μελετήσουμε και τις αποτυχίες και τα λάθη και αυτά τα οποία καταφέραμε, γιατί πραγματικά το να προσπαθείς να διοικήσεις μια χώρα σε αυτές τις συνθήκες, μέσα σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης και χρεοκοπίας και της προσφυγικής κρίσης, ήταν κάτι μοναδικό. Το βιβλίο έχει κατά τη γνώμη μου όλα τα πλεονεκτήματα που πάντα έχουν οι παρεμβάσεις του Αριστίδη Μπαλτά. Είναι πάρα πολύ συγκροτημένες, πιάνει όλη την ιστορική περίοδο από την έναρξη της κρίσης και πώς δημιουργήθηκε το πολιτικό κενό το οποίο έδωσε τη δυνατότητα στον ΣΥΡΙΖΑ να γίνει αυτό που έγινε. Και λέω το πολιτικό κενό με την έννοια ότι ένα από τα χαρακτηριστικά της οικονομικής κρίσης ήταν ότι δημιούργησε ένα πολιτικό κενό και μετασχημάτισε συνολικά το πολιτικό σύστημα σε όλη την Ευρώπη. Αυτός ο μετασχηματισμός προφανώς δεν ήταν σε μία κατεύθυνση, δηλαδή υπήρξαν περιπτώσεις που ο μετασχηματισμός έγινε με προοδευτικό πρόσημο, υπήρξαν όμως και περιπτώσεις που είχαμε κυρίαρχα άνοδο ακροδεξιών δυνάμεων ή μετασχηματισμό παραδοσιακών συντηρητικών δυνάμεων σε μία ακροδεξιά κατεύθυνση. Με αυτή την έννοια και για τα θετικά και για τα αρνητικά που αποτυπώνει το βιβλίο, νομίζω ότι είναι μία πάρα πολύ κρίσιμη συζήτηση και για αυτά που έγιναν αλλά και για αυτά που έχουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Υπάρχει ένας κόσμος που χρεώνει στο ΣΥΡΙΖΑ ότι εγκατέλειψε την αρχική ριζοσπαστική του πολιτική και εφάρμοσε μία μνημονιακή πολιτική στο εσωτερικό και στην εξωτερική πολιτική μία mainstream πολιτική δυτική. Σε αυτό τι απαντάτε, αν δηλαδή η διακυβέρνηση σας ενσωμάτωσε? Το ερώτημα της ενσωμάτωσης κατά γνώμη μου είναι πολύ μεγαλύτερο από το αν είναι απλά μνημονιακό ή όχι το πρόσημο. Γιατί και μια σοσιαλδημοκρατική πολιτική μπορεί να είναι πολιτική ενσωμάτωσης. Και μάλιστα το βιβλίο του Αριστίδη έχει την αρετή ότι μιλάει για τις στρατηγικές ενσωμάτωσης που υπάρχουν. Στρατηγικές ενσωμάτωσης που έχει αντικειμενικά το αστικό κράτος, στρατηγικές ενσωμάτωσης που έχει η διοίκηση και είναι πολύ πιο πολύπλοκες από το μια εντός πάρα πολλών εισαγωγικών εξωτερική μόλυνση που υποτίθεται ότι μπορεί να πάθει ένα κόμμα με κάποιον που έρχεται απ' έξω και αυτό είναι που τον οδηγεί στην ενσωμάτωση. Ούτως ή άλλως η ιστορία της αριστεράς έχει δώσει πάρα πολλά παραδείγματα από παραδοσιακές δυνάμεις που ενσωματώθηκαν χωρίς να υπάρχει καμία εξωγενής παρέμβαση, αντικειμενικά και μόνο από τη δικιά τους πορεία. Θεωρώ ότι δεν είναι εύκολο κάποιος να βάλει απλά ένα πρόσημο στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπήρξαν προφανώς ήταν ένα κόμμα το οποίο αναγκάστηκε μετά από μια σκληρή διαπραγμάτευση και μια ήττα να ακολουθήσει μια μνημονιακή πολιτική. Την ίδια στιγμή όμως εκμεταλλεύτηκε μέχρι και την τελευταία σπιθαμή που είχε για να δημιουργήσει ρογμές και να ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία. Κατά τη γνώμη μου, τα ζητήματα της δημόσιας υγείας, τα ζητήματα και της καθολικής πρότασης αυτό που βλέπουμε σήμερα. Μια αντίστροφη πορεία με αυτά που κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τα ζητήματα της προστασίας της εργασίας με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και μια σειρά από άλλα πλέγματα που πάλι σήμερα έχει αρχίσει να ξαναξυλώνει η Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι δείχνουν ότι παρά τα όποια λάθη, τις αδυναμίες αλλά και την ήττα, ο ΣΥΡΙΖΑ παρέμεινε ένα κόμμα της αριστεράς. Παραμένω σε ένα κόμμα της αριστεράς. Πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεισέφερε σε αυτό που λέμε μια πορεία προς το σοσιαλισμό και εξακολουθεί να είναι προς αυτή την κατεύθυνση θεωρητικά και πρακτικά, αν θέλετε? Νομίζω ότι αν μελετήσουμε σοβαρά την εμπειρία αυτής της διακυβέρνησης μπορούμε να βγάλουμε πολύ κρίσιμα συμπεράσματα για το τι μπορεί σήμερα να είναι πραγματικά μια αριστερή στρατηγική. Και μπορούμε να βγάλουμε πολύ κρίσιμα συμπεράσματα ανεξαρτήτως του αν κάποιος είναι υπέρ του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ ή εναντίον του. Νομίζω ότι το πιο εύκολο που πρέπει να αποφύγουμε είναι μια εύκολη συζήτηση για που η αριστερά έχει συνήθως στάσει σε αυτή τη συζήτηση, να βρούμε μεταξύ μας ποιος πρόδωσε την υπόθεση. Το να μιλήσεις για ήττα και όχι για προδοσία είναι πιο δύσκολο, γιατί όταν μιλείς για ήττα είναι κάτι το οποίο σε συμπεριλαμβάνει. Είναι κάτι το οποίο δείχνει τα δικά σου αδιέξοδα, είναι κάτι το οποίο δείχνει τα δικά σου όρια. Με αυτή την έννοια, ξέρω ότι είναι μια φράση που μπορεί να έχουμε χρησιμοποιήσει πολλές φορές, αλλά ακόμα και οι αποτυχίες, στο βαθμό που μπορούμε να μελετήσουμε αυτές τις αποτυχίες, μαζί με πράγματα που κερδίσαμε, σίγουρα έχει να συνεισφέρει στο τι μπορεί να σημαίνει σήμερα ένα σύγχρονο αριστερό σχέδιο. Το βιβλίο του Αριστίδη Μπαλτά είναι σίγουρα συνεισφορά στον αναστοχασμό συνολικά της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή πιστεύετε με τη διεύρυνση που επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην ίδια πορεία ενός ριζοσπαστικού κόμματος της αριστεράς? Ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περίπτωση πρέπει να αλλάξει.
και πρέπει να αλλάξει με τον τρόπο. Και όχι μόνο να αλλάξει, αλλά πρέπει να μάθει να αλλάζει. Να μάθει να αλλάζει με τον τρόπο που θέλει να το κάνει ένας πολιτικός φορέας που φιλοδοξεί να είναι ένας συλλογικός διανοούμενος μέσα στην ελληνική κοινωνία που μπορεί να παράξει προοδευτικές κοινωνικές αλλαγές. Αυτές τις προοδευτικές κοινωνικές αλλαγές ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε τα όρια την προηγούμενη περίοδο. Γιατί αν θέλουμε να μιλήσουμε για τον δρόμο της κοινωνικής αλλαγής και του σοσιαλισμού, αυτός πάντα ήταν και παραμένει ο δρόμος της πλειοψηφίας. Δεν ήταν ο δρόμος μιας φωτισμένης μειοψηφίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αναγνωρίσει όλα τα ελλείμματα που είχε για τη σχέση του με την κοινωνία και την παρέμβασή του μέσα στους κοινωνικούς χώρους. Άρα, με αυτή την έννοια, εγώ θα έλεγα ότι στο όριο η διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ, η μαζικοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, η κοινωνική διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί προαπαιτούμενο έτσι ώστε να παραμείνει ένα αριστερό κόμμα.